Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σε αυτό εδώ το κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αυτό το βίντεο σας το γυρνάω καπάκι μετά τα αγαπημένα του 2021, αλλά εσείς θα το δείτε πολύ αργότερα. Θα κάνουμε τα δύο πρώτα του μήνα αυτού που διανύουμε, δεν ξέρω ποιος είναι. Γεια σας, ελπίζω να είναι ο Γενάρης. Αν σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με βρείτε στα social media, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσει η παρέα μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι λίγα και καλά. Garnier Micellar Hyaluronic Aloe Vera Water είναι για όλους τους τύπους δέρματος, έναντι μακιγιάζ, μισελέρ, νεράκι και ταυτόχρονα είναι και υποαλλεργικό, είναι για πρόσωπο, χείλη και μάτια. Λοιπόν, μύριζε σαν το σαπούνι με aloe vera που είναι, το σαμπουάν με aloe vera που είναι για τα μαλλιά. Μυρίζει φρεσκάδα, μυρίζει φρούτα και αλόι. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ενοχλεί το δέρμα, δεν το τραβάει μετά. Δεν θέλεις κανονικά σαπούνι κτλ. Αλλά πρέπει να κάνουμε εμείς αμέσως μετά σαπουνάδες κτλ. Το μαλλί τι έχει πάθει, γιατί έχει συγκλονιστεί τόσο, δεν μπορώ να καταλάβω. Anyway, συγχωρήστε το, είναι από ξενύχτη κτλ. Πάμε παρακάτω, πάρα πολύ ωραίο, ξεβάφει πολύ ωραία, θέλει να επιμένεις λίγο πιο πολύ στα διάβροχα προϊόντα. Εξακολουθώ να προτιμώ το διφασικό, το μπλε της Garnier, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, decent, που καθαρίζει, είναι για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για τα ευαίσθητα δέρματα. Στα 400 ml, αργεί πάρα πολύ να τελειώσει, θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Από την Ina Essentials, το σαμπουάν με λεβάντα για λιπαρά μαλλιά τελείωσε, μύριζε πραγματικά λεβάντα, κάτι που σε χαλαρώνει και σε ηρεμεί. Θέλει αρκετή ποσότητα για να κάνει αφρό, αλλά καθαρίζει σε βάθος. Αυτό το προϊόν το λάτρεψα γιατί πραγματικά μου ρυθμίζει τη λιπαρότητα. Πριν πάω να ξαναβάψω το μαλλί μου, το φυσικό μου λάδωνε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να μην έχω λουστεί καθόλου στη ρίζα και σαν να είμαι από κομμωτήριο από τη μέση και κάτω. Εκπληκτικό προϊόν, μου άρεσε πάρα πολύ, σας το προτείνω. Γενικότερα, αν σας έλεγα από την Ina Essentials, δοκιμάστε κάτι, σας έλεγα τον θόνερο χαμομηλιού για το έξεμα, που εμένα με έχει βοηθήσει πολύ, αλλά αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Μην παρεξηγηθείτε, ενώ ήταν κάποιο προϊόν σε εσάς τέριαξε και σε μένα όχι, ή και ήταν άποδο. Το σαμπουάν όμως θα ήταν το δεύτερο προϊόν που θα σας έλεγα να χρησιμοποιήσετε. Μου αρέσει πολύ πιο πολύ αυτό που χρησιμοποιώ από την ίδια εταιρεία τώρα, αλλά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν. Πραγματικά ρυθμίζει τη λιπαρότητα και σε χαλαρώνει πάρα πολύ η μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θα το έλεγα σε κατηγορία λίγο πιο φαρμακευτικό και όχι καλλιντικό. Θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Λοιπόν, έχουμε από And Other Stories, την εταιρεία Bath & Body, το Glow Body Lotion που έχει καρύδα, ζεστή βανίλια και γλυκιά καραμέλα. Δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι από το εξωτερικό, αλλά ήθελα να σας τη δείξω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει σαν τις καραμέλες βουτύρου, πεθαίνω για τις καραμέλες βουτύρου. Πάρα πάρα πολύ ωραία κρέμα, έχει σαν ελάχιστο χρωματάκι μέσα για να δίνει μια λάμψη στο σώμα, οπότε μπορείτε το καλοκαίρι αν πάτε Αγγλία και πάρετε, μακάρι να πάτε και να πάρετε κάτι αντίστοιχο, να κάνετε αυτό το εφέ τζέιλο στα πόδια. Έχει μικροκόκκους λάμψης μέσα, οπότε ήταν ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Σημερίζει, δηλαδή είναι σαν να έχει χρυσό γκλίτερ μέσα, χωρίς όμως να ενοχλεί, να ερεθείς κτλ. Σίγουρα δεν είναι μια κρέμα κατάλληλη για εξαιματίες και για ευαίσθητα δέρματα, αλλά επειδή στο σώμα μου το υπόλοιπο εκτός από τα χέρια δεν έχω φέτος έξεμα, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα πάρει ένα 8 στα 10 και δεν με ενοχλούσε. Πάλι από Ina Essentials, το οργανικό ροδόνερο ενυδατώνει και απαλύνει κατάλληλο για ξηρό δέρμα. Είναι σαν τόνερ, μπορείς να το βάλεις και στα μαλλιά σου, εγώ το βάζα μόνο στο πρόσωπο, το τελείωσα τελείως. Μου άρεσε, το τελείωσα τελείως, γιατί θα μπορούσα να το τελείωσω, και η μητέλα, όσο κανείς δεν ξέρει. Πάρα πολύ ωραίο, μύριζε τριαντάφυλλο, εντάξει, ροδόνερο είναι τι θα μύριζε. Έλα, άνοιξε. Πάρα πολύ ωραίο, δίνει απίστευτη δροσιά, δεν τραβάει το δέρμα, το φορούσα σαν τόνερ αμέσως μετά από το σαπούνι και πριν τις ενεδατικές και τα σέρου. Δροσιά, καθαριότητα, απαλύνει το δέρμα, το κάνει ομοιόμορφο, πάρα πολύ μου άρεσε και δεν μου ενοχλούσε ούτε κοκκινίλες, ούτε ερεθισμούς, ούτε τίποτα, εξαιρετικό προϊόν, το έλειωσα. Θα πάρει ένα 8 στα 10. BC Bonacure Peptide Repair Rescue Micellar Shampoo από τη Schwarzkopf και τη σειρά την κόκκινη, παιδιά. Μύριζε κομμωτήριο με καραμέλα, εκπληκτικό σαμπουάν. Πρώτα απ' όλα, 250 ml, δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι ένα σαμπουάν, λέει,
Καθαρίζει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά. Βέβαια αυτό είναι για fine hair, για λεπτή τριχανό, εγώ έχω παχιά. Δεν με ενόχλησε. Η φόρμουλα με τεχνολογία Cell Perfector επαναφέρει τη φυσική κίνηση, δύναμη και ελαστικότητα στην τρίχα. Τα μαλλιά μεταμορφώνονται και επανορθώνονται ορατά, σύνθεση που δεν βαραίνει. Δεν είναι ότι είδα αυτό που βλέπω τώρα με το σαμπουάν της Redken στο μαλλί μου, αλλά πραγματικά με ελάχιστη ποσότητα έκανε σαφρό, καθάριζε φοβερά, άφηνε πάρα πολύ μαλακιά την τρίχα. Και όταν τα σκούπιζες μετά και πήγαινες να χτενιστείς και να κάνεις styling κτλ., ήταν πιο δυνατή η τρίχα. Είναι πραγματικά για τα λιπορημένα μαλλιά. Θα θέλω να δοκιμάσω από την ίδια σειρά και για την πιο χοντρή τρίχα, γιατί εγώ δεν έχω λεπτό μαλλί, έχω σκληρή τρίχα. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, αλλά οκ. Okay. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Σας το προτείνω. Αυτή τη σειρά την έχω λατρέψει την κόκκινη, όπως βάζω. Θέλω να δοκιμάσω και άλλες και θα πάρει ένα 8 στα 10. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν που δεν μου άρεσε. Μου το είχε πάρει η μητέρα μου όταν είχα πρωτοβάψει τα μαλλιά μου ξανθά. Γιατί είχα το εξής περιστατικό. Έμπαινα στις πισίνες και το ξανθό χρώμα γινόταν πράσινο. Οπότε χρειαζόμουν ένα, πώς το λένε, σαμπουάν τόνερ για να έρχεται να επαναφέρει, να διώχνει την κιτρινίλα και την κοκκινίλα από το μαλλί και την πρασινίλα και να γίνεται ξανά αυτό το ξανθό το λευκίζον. Είναι από την εταιρεία Fito Paris το Fit Argent Brightening Shampoo Grey and White Hair, αυτό εδώ πέρα. Πέρα το ότι βρωμούσε πάρα πολύ, πέρα το ότι λέρωνε καπάκι και παντού και κιτρίνιζε τα νύχια τζέλ που έκανε οπότε θέλει να το βάζει με γάντια, δεν έκανε ποτέ τίποτα. Θα πάρει ένα 0 στα 10. Δεν μου εξουδετέρωνε ποτέ τις πορτοκαλίλες, δεν μου εξουδετέρωνε ποτέ τις κοκκινίλες, ούτε τις πρασινίλες, δεν με επανέφερε ποτέ. Θα σας το πω γιατί είναι ένα μυστικό που μου είχε πει ο τότε κομμωτής μου. Όταν είμαστε ξανθιές και μπαίνουμε σε πισίνα και πρασινίζει, εξουδετερώνεται μόνο με κόκκινο χρώμα, σάλτσα ντομάτας ή κέτσαπ στο μαλλί. Το έχω κάνει. Έχει δουλέψει. Αν δεν θέλετε να πάτε στο κομμωτήριο ή είναι καλοκαίρι 15 Αύγουστος και δεν μπορείτε να πάτε στο κομμωτήριο και έχετε βουτήξει σε πισίνα, που εγώ πλέον δεν βουτάω το μαλλί μου στην πισίνα για να γλιτώσω, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Τέλος πάντων, ντοματοπελτές. Λοιπόν, από την Απιβίτα το Royal Honey Body Scrub με θαλάσσια άλατα, είναι αυτή εδώ πέρα η συσκευασία, μύριζε σαν μέλι, κερίθρα, μέλι κτλ, έντονη μυρωδιά. Λοιπόν, είναι ένα scrub που δεν τρελάθηκα. Παρότι το έκανα γαλακτοματοποίηση με το νερό για να μην μου πέσει πολύ σκληρό, μου έπεφτε πάρα πολύ σκληρό και επειδή έχει μέσα λεμόνι, πορτοκάλι, κάτι έχει που μου ερεθεί στο δέρμα και στο έξεμα, τσίριζα στον πόνο. Είναι ένα πολύ δυνατό scrub, κάνει πάρα πολύ καλή απολέψη, φεύγουν τα νεκρά κύτταρα μαζί και κάποια ζωντανά. Πάρα πολύ ωραίο scrub από αυτή την άποψη, αλλά δεν είναι κατάλληλο για επιδερμίδες όπως η δικιά μου. Και επειδή εμένα μου λέτε πολλές φορές γιατί πήρες αυτό που δεν είναι για την επιδερμίδα, γιατί πολλές φορές δεν το ξέρω ότι παίρνω κάτι που δεν είναι για μένα και το παίρνω για να το ανακαλύψω. Και πάρα πολλές φορές θέλω να δοκιμάσω προϊόντα και για εσάς. Γι' αυτό πάντα στις περιγραφές μου σας λέω τη δικιά μου γνώμη, αλλά σας λέω και τι θεωρώ ότι είναι το σωστό. Το συγκεκριμένο σε μένα δεν τέριαξε, αλλά θεωρώ ότι για μια κοπέλα ή κάποιο αγόρι που θέλει ένα scrub δυνατό για το σώμα θα αρέσει. Για μένα είναι ένα 7,5 στα 10. Και θα κλείσω με δύο δειγματάκια από Wishful Honey Whip. Είναι μια κρέμα η οποία μύριζε και αυτή σαν μέλι με λίγο καλλιντικό. Από αυτή την εταιρεία έχουμε δοκιμάσει και άλλες φορές δειγματάκια. Έχουμε δοκιμάσει και το σε full size το καθαριστικό balm του προσώπου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύτιμη προσπάθεια από τη Huda Beauty η εταιρεία Wishful. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει και ένα ρούς, το λατρεύω. Αυτό είναι από τη σειρά Glowies φυσικά. Έχει βγάλει 300 εταιρείες η Huda Beauty. Δεν μας νοιάζει. Εγώ μιλάω για τη skincare τώρα, τη Wishful. Ωραία. Δεν μπορώ να έχω εμπεριστατωμένη άποψη γιατί δεν τη χρησιμοποίησα εξ ολοκλήρου. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα δειγματάκι. Μου άρεσε, αλλά εγώ θέλω κάτι πολύ πιο ενυδατικό. Ειδικά το βράδυ που τη χρησιμοποίησα, θέλω κάτι παχύριστο ενυδατικό. Και τώρα που το δέρμα μου έχει μάθει στο Wellenda Skin Food που είναι ό,τι πιο βαρύ, ό,τι πιο ενυδατικό υπάρχει, δυσκολεύεται με τα άλλα, θα πάρει ένα 7,5 στα 10. Και θα κλείσω με την Dermalogica το Biolumin Eye Serum. Φαντάζομαι θα κοστίζει ένα σπίτι. Είναι ότι καλύτερο έχω βάλει στα μάτια μου. Πραγματικά είναι ένα σέρουμ για τα μάτια. Μύριζε εκπληκτικά, χωρίς όμως να ενοχλεί η μυρωδιά. Και στο Wishful και σε αυτό η μυρωδιά έφευγε στο πρόσωπο, οπότε δεν σε ενοχλεί. Είναι σαν λαδάκι, αλλά είναι σέρουμ. Δεν είναι λαδερό να κολλάει. Βάζει ελάχιστη ποσότητα, ανακατεύει τα χέρια και έχει και κάνει πατ-πατ-πατ γύρω-γύρω στο μάτι. Χαμός. Σοκ. Λιένει τις γραμμές. Δεν λέω ότι εξαφανίζει ρητίδες, τις χαλαρώνει. Ενυδατώνει στο φουλ, ξεκουράζει το μάτι και το πιο βασικό για μένα δεν σε φαγουρίζει. Παιδιά, έχω ένα θέμα με τις κρεμούλες του δωματίου, ότι με φαγουρίζουν συγκεκριμένοι καθόλου.
Και αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε η επάνωδός μας, ήταν σύντομη, μικρή, αλλά ήθελα να μην κρατάω τα σκουπίδια μου τόσο καιρό και ήθελα να σας δείξω αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ από την καρδιά που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βιντεό μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!